μάθημα λοιπόν για τους κρύους. Λοιπόν, είναι μια δυναμική εβδομάδα για σας, έτσι, το ότι είναι αυτή η τριπλή σύνοδος σε ένα ζώδιο της ίδιας ομάδας με το δικό σας, παρορμητικό δηλαδή, που σας βάζει σε μια διαδικασία να αναλάβετε δράση. Δεν σας αφήνει δηλαδή να είστε πάρα πολύ χαλαροί, ειδικά για ό,τι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά σας σχέδια, είναι μια χαρά. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το επαγγελματικό και της καριέρας, το να μπείτε στη διαδικασία να δείτε τι θα κάνετε παρακάτω, όχι αύριο, γενικότερα, σε ένα πιο μακροπρόθεσμο πλάνο, είναι νομίζω ένα από τα πράγματα που μπορείτε πραγματικά να δώσετε ενέργεια και να σας αποδώσει. Αυτό τώρα που δεν πρέπει να κάνετε, είναι να έχετε διάφορες εμμονές σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με επαγγελματικές σχέσεις και επίσης να μπείτε στη διαδικασία αυτές εδώ τις μέρες να έρθετε σε ρήξη απαιτώντας πράγματα με πιεστικό τρόπο από ανθρώπους που μπορεί να είναι πάνω από εσάς σε ιεραρχία, μπορεί να είναι ένας προϊστάμενος, αυτό που λέμε αν εργάζεστε σε μια εξαρτημένη εργασία, ή μπορεί να είναι τέλος πάντων ένας συνεργάτης, που όμως το να έρθετε σε ρήξη δεν θα είναι ακριβώς το καλύτερο για την περίπτωσή σας, τουλάχιστον αυτή εδώ την περίοδο. Άρα, ό,τι κάνετε πρέπει να το κάνετε αφενός με έναν τρόπο λίγο πιο διπλωματικό, να μην είναι δηλαδή πάρα πολύ έντονος ο τρόπος που απαιτείτε ή θέλετε να επιβάλλετε τις απόψεις σας. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με ανθρώπους που είναι κάτω από εσάς στην ιεραρχία. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο θα διαχειριστείτε αυτές εδώ τις μέρες τα επαγγελματικά σας θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς θα διαμορφωθούν στην πορεία κάποια πράγματα. Από την άλλη πλευρά, επειδή η Αφροδίτη είναι σε ένα ζώδιο που είναι κόντρα με το δικό σας και αυτό έχει να κάνει και με τις προσωπικές σχέσεις και έχει αυτή την αγκαλίτσα σήμερα με τον Πλούτονα, προσέξτε πάρα πολύ και τις αιμονές που μπορεί να σας βγαίνουν σε επίπεδο προσωπικό, δηλαδή στις ερωτικές σας σχέσεις. Άρα, είναι μία περίοδος αυτή εδώ που διαρκεί χοντρικά μέχρι τις 18, που θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και στις σχέσεις που έχετε, αλλά να μην μπαίνετε με ενθουσιασμό σε καινούργιες γνωριμίες και καινούργιες σχέσεις, χωρίς ακόμα να σας έχουν αποδείξει ότι όντως αξίζουν τον κόπο. Πάμε στο Σταύρο. Πάμε! Καιρός λοιπόν, λέει εδώ, να πειραματιστείτε, γιατί ουσιαστικά αυτή η εβδομάδα εδώ δεν είναι αρνητική για σας. Ίσα-ίσα μπορεί να είναι και πάρα πολύ αποτελεσματική. Το ζώδιο του εγώκερου σας πάει πάρα πολύ ως ενέργεια, αλλά επειδή γενικώς οι Ταύροι είστε παιδιά που δεν θέλετε ούτε πάρα πολύ να αλλάζουν τα πράγματα, ούτε να χαλάτε το πρόγραμμά σας, ούτε είστε πάρα πολύ της δοκιμής. Προτιμάτε το γνωστό, σίγουρο δρόμο που ξέρετε ό,τι μπορεί να σας αποφέρει, ό,τι μπορεί να σας αποφέρει. Όμως αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα λέει ότι πρέπει λίγο να το αφήσετε πίσω όλο αυτό και να πειραματιστείτε με καινούργια πράγματα, με νέες τακτικές, με νέους τρόπους που μπορεί να αφορούν τη δουλειά ή να ψαχτείτε περισσότερο σε θέματα που αφορούν τις σπουδές για όσους αυτή τη στιγμή είναι σε αυτή τη διαδικασία ή ακόμα να ανοίξετε τους ορίζοντές σας. Μπορεί αυτό να αφορά και ένα ταξίδι. Είναι μια καλή περίοδος δηλαδή είτε για να οργανώσετε ένα ταξίδι ή ακόμα και να το πάτε το ταξίδι αυτό αν σας παίρνει είτε οικονομικά είτε από άποψη χρόνου. Γενικά αυτό που σας λέω είναι ότι καθαρή μπορείτε να τη βγάλετε και να έχετε και πολύ καλά αποτελέσματα αν δεν διαλέξετε τον σίγουρο και ήσυχο δρόμο και διαλέξετε κάτι που μπορεί να σας ξεβολεύει στιγμιαία και προσωρινά, αλλά μπορεί να σας αποφέρει στην πορεία. Τα ακούς Γιώργο μας, τα ακούω να λες. Πάμε, για τον Γιώργο ξέρεις, για μας τα λέω τα ζώδια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους διδύμους. Τώρα τι γίνεται με τους διδύμους, με όλη αυτή την πολυαστρία, αυτή την σύνοδο που έχουμε σήμερα, μέσα σε ένα κομμάτι που είναι αρκετά σκοτεινό, αρκετά μυστικό. Από τη μια πλευρά μπορεί να ανοίξει όρεξη σε πολλούς διδύμους να παίξουν λίγο τον detective αυτές τις μέρες. Δηλαδή να ψάξουν κανένα κινητό, να ανοίξουν κανένα email και δεν εννοώ τα δικά τους, εννοώ τους πρόφου τους. Φαντάζεσαι, και να μην τα δικά τους. Αυτό ούτως ή άλλως. Αλλά ναι, θέλω να πω ότι μπορεί να σας μπαίνουν διάφορες περίεργες ιδέες και να
ψάχνεστε όλες αυτές εδώ πέρα τις μέρες, όλη την εβδομάδα, προκειμένου να αποκαλύψετε τέλος πάντων, να ανακαλύψετε πράγματα που μπορεί να αφορούν την ερωτική σας ζωή, μια σχέση, μπορεί όμως να αφορούν και άλλες καταστάσεις, μπορεί και στη δουλειά ή ακόμα και στην οικογένεια. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι ακόμα και να βρείτε κάτι, δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή τέλος πάντων να σας δώσει αυτό το κάτι που θα ανακαλύψετε κάτι περισσότερο από τη χαρά μόνο να το ανακαλύψετε. Θέλω να πω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει μια κατάσταση. Χρειάζεται προσοχή λοιπόν και για εσάς τους διδύμους, επειδή αυτή η ενέργεια είναι λίγο πιο σκοτεινή, θα έλεγα, για το δικό σας ζώδιο και δεν έχει αυτήν την ελαφράδα που έχουν οι δίδυμοι. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή αυτές εδώ πέρα τις μέρες, πώς θα διαχειριστείτε και αυτά που μαθαίνετε και αυτά που προσπαθείτε κι εσείς οι ίδιοι ή που σας μπαίνουν στο μυαλό ως αιμονές. Από την άλλη πλευρά, εγώ αυτό που θα σας έλεγα είναι όλη αυτή την ενέργεια του detective καλύτερα να την εστιάσετε στον τομέα των οικονομικών. Να ψάξετε να βρείτε δηλαδή από πού μπορεί να έρθει χρήμα ή πώς τέλος πάντων μπορείτε να καταφέρετε μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα να έχετε ένα πιο χειροπιαστό αποτέλεσμα σε κάτι που μπορεί να αφορά τα οικονομικά σας. Είτε πρόκειται για ένα διακανονισμό ή κάποιο άλλο τέλος πάντων σχέδιο που μπορεί να έχετε σκεφτεί για να βρείτε μία λύση σε θέματα που αφορούν οικονομικά.